Καλημέρα σας. Θυμάμαι την πρώτη μας κουβέντα όταν ακόμα παλεύατε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα για τον κορονοϊό, που λέγαμε κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε, να μιλήσουμε για κανονικό ποδόσφαιρο. Αν δεν, θα πω εγώ, στην Ελλάδα είναι δύσκολες αυτές οι συζητήσεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Ο λόγος εσάς. Η παραίτηση. Οφείλεται μόνο σε όσα συνέβησαν την Τετάρτη στην Νεάπολη ή γενικά συνολικά στους όρους και τις συνθήκες που επικράτησαν καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος? Κοιτάξτε, δεν είμαι οπαδός του να υπάρχουν μόνιμες καταστάσεις στις διοικητικές θέσεις της Λίγκας, και νομίζω ότι μετά από ένα σχεδόν χρόνο παρουσιάζουμε πέρα, θα έπρεπε να δοθεί ευκαιρία και σε άλλους ανθρώπους να δοκιμάσουν την εμπειρία αυτή και να είναι μέσα στα όργανα της Λίγκας, να μπορούν να δώσουν νέο αέρα και φρεσκάδα, που για μένα μετά τα γεγονότα της Τετάρτης είχε σταματήσει η διάθεσή μου να προσφέρω. Από εκεί δεν αισθανόμαστε ότι δεν έχω να δώσω κάτι, βλέποντας και πράγματα και συμπεριφορές τις οποίες δεν... Τι είδατε δηλαδή στην Νεάπολη? Τι είδατε στην Νεάπολη? Τι ζήσατε εσείς στην Νεάπολη? Στην Νεάπολη η κατάσταση που ζήσαμε σε σχέση με τα παιχνίδια που παίξαμε στο Παγκρίτιο με τα Χανιά και με το Διαγόρα, ή στη Λιβαδιά που παίξαμε εξίσου σημαντικά παιχνίδια, και στην Ξάνθη, νομίζω ότι απέχει πάρα πολύ από αυτό που περάσαμε και είδαμε στην Ξάνθη, και ήταν μάρτυρας ο φακός της τηλεόρασης και έδειχνε ανθρώπους να περπατάνε μέσα στο γήπεδο, να ανεβαίνουν στις κερκίδες, να ξαναμπαίνουν στο γήπεδο, να ξαναβγαίνουν στις κερκίδες, προπυλακισμούς και γενικά μια κατάσταση η οποία δεν ταιριάζει με όλο αυτό το σκηνικό της πανδημίας που έχουμε συνηθίσει να τηρείται. Και είδαμε ότι έγινε πολύ μεγάλος ντόρος και μετά το παιχνίδι του Ιωνικού στα Χανιά. Νομίζω ότι καταστρατηγήθηκε το πρωτόκολλο από την αρχή μέχρι το τέλος, χωρίς κανένας να μπορέσει να τηρήσει και να βάλει μια τάξη μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ξεκινώντας από τους παρατηρητές που είναι υπεύθυνοι στον χώρο και τους διαιτητές, και τον πρώτο και τον τέταρτο, βλέποντας αυτή την κατάσταση. Ποιος θεωρείτε δηλαδή ότι είναι υπεύθυνος για αυτή την κατάσταση? Είναι η ΕΠΟ, είναι η Λίγκα, είναι ο κύριος Αυγενάκης, είναι η πολιτεία? Είναι οι ίδιες οι ομάδες? Οι ομάδες, ποιον θεωρείτε υπεύθυνο για αυτή την κατάσταση? Οι ομάδες, συνήθως, εγώ δεν κατηγορώ τον Ιωνικό και η οποιαδήποτε ομάδα. Η ομάδα του Ιωνικού προσπαθούσε να κάνει ό,τι ήταν δυνατό, νόμιμο, παράνομο, όπως θέλετε πέστε το, για να κερδίσει η ομάδα της και να πάρουν το αποτέλεσμα που ήθελαν. Από εκεί και ύστερα, όταν η αστυνομία επιτρέπει την είσοδο τόσων πολλών ανθρώπων μέσα σε ένα παιχνίδι στο οποίο είχε αποφασίσει η Λίγκα ότι θα είναι 5 άτομα τελικά και όχι τα 10, μετά τα επεισόδια στα Χανιά, και βλέπουμε μέσα 50, 60, 70, πόσα άτομα, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι και εγώ πόσα ήταν. Καταλαβαίνετε εύκολο ότι κάποιος τους άφησε αυτούς. Ένα λεπτό, επειδή μέχρι χθες ήσασταν και εσείς αντιπρόεδρος της Λίγκας, έγινε πάρα πολύ φασαρία πρόσφατα με τις απειλές του κυρίου Χαρδαλιά για λουκέτο στη Λίγκα. Πήρατε μια απόφαση να περιορίσετε την είσοδο στο γήπεδο, από ό,τι θυμάμαι καλά, μόνο στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, και δεν μπόρεσε κανένας να αστυνομεύσει την απόφαση που πήρατε εσείς? Όχι. Κανείς. Εκ του αποτελέσματος όχι. Μάλιστα. Να καταλάβω. Δηλαδή εμείς είχαμε τρεις διαπιστευμένους, γιατί έτσι μας ζητήθηκε να κάνουμε, γιατί αλλιώς υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση και από το Ηράκλειο να έρθουν άτομα να ενισχύσουν την ομάδα και να τη δούνε, αλλά είπαμε σε όλους όχι. Καταλαβαίνετε ότι αισθανόμαστε υπεύθυνοι απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πολλοί απλά λένε, καλά, εμάς μας είπες όχι, μας ζήτησες 500 χαρτιά. Πώς μπήκαν όλοι αυτοί μέσα και φώναζαν, ναι, για τον Ιωνικό? Και έμπαιναν και μέσα στο γήπεδο, μπήκαν πολύ περισσότεροι. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Το πρόβλημα του Εργοτέλη, τα παράπονα του Εργοτέλη, οι φωνές του Εργοτέλη που εκφράστηκαν και από τον ερασιτέχνη Εργοτέλη και εκφράστηκαν και με τη δική σας παρέτηση χθες, εστιάζονται στις συνθήκες ή στις συνθήκες εννοώ τις εξωγηπαιδικές, τις κερκίδες κτλ., ή έχουν σχέση και με τη διαιτησία και με την αντιμετώπιση που είχε ο Εργοτέλης στο συγκεκριμένο επίπεδο? Θα το καταλάβουμε λίγο το τελευταίο 48ωρο και δεν το έχουμε καταλάβει καλά. Η συμπεριφορά του διαιτητή καταλαβαίνετε ότι είναι προϊόν πίεσης και εξωγενών παραγόντων. Μάλιστα. Δεν γύρισε το κεφάλι του ξαφνικά. Δεν ήταν ο Φωτιάς και μετά μπήκε κάποιος άλλος μέσα. Ο ίδιος διαιτητής ήταν, που σφύριζε και στο πρώτο ημίχρονο. Υπήρξαν περιστατικά που ήσαν στην αντίληψή σας κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, που ενδεχομένως να τον επηρέασαν?
Σίγουρα. Απλά για αυτά τα περιστατικά βίντεο δεν θα δείτε ποτέ. Mm-hmm. Εμείς είδαμε ένα βίντεο στην ανακοίνωση του Ιωνικού, το οποίο είναι το βίντεο που τραβάει ο παρατηρητής του αγώνα. Πώς δίνεται αυτό το βίντεο, από πού δόθηκε? Ένα λεπτό. Το βίντεο του Ιωνικού είναι βίντεο του παρατηρητή? Ναι, βεβαίως. Ο παρατηρητής τραβούσε όταν μπήκαμε μέσα με το κινητό του τηλέφωνο το βίντεο της άρχισης αποστολής. Δηλαδή, τι περίμεναν εκεί πέρα οι φίλοι μου στον Ιωνικό, ότι θα παίζαμε μπουνιές όταν μπαίναμε και θα τραβούσε ο παρατηρητής? Και παραδίδεται. Είναι θεσμική κίνηση να παραδοθεί σε εσά. Σα δόθηκε και εσά το βίντεο του παρατηρητή? Εμείς δεν το έχουμε, όχι. Δεν ξέρω πώς έπεσε στα χέρια του Ιωνικού το βίντεο αυτό. Σε εμάς δεν έχει παραδοθεί. Δεν ξέρω αν το ζήτησε ο Ιωνικός και το παραδόθηκε. Αυτό δεν το γνωρίζω. Αλλά το ότι δίνεται στη δημοσιότητα ένα βίντεο για να πει τι, ότι όλα ήταν καλά. Όχι, ρε παιδιά, δεν ήταν όλα καλά. Αλλά για μένα το μεγαλύτερο θέμα δεν είναι του Ιωνικού. Δεν είναι ο Ιωνικός για μένα. Το δικό μου πρόβλημα δεν είναι ο Ιωνικός, ούτε ο Τσιριγότης, ούτε κανένας. Ο Ιωνικός έκανε ό,τι μπορούσε για να κερδίσει ένα παιχνίδι. Από εκεί και ύστερα. Ποια έπρεπε η αστυνομία, λοιπόν? Ένα αστυνομία. Αστυνομία. Άρα, στην πόρτα, εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε παιδιά, γυναίκες. Γυναίκες ποδοσφαιριστών ζητάμε στην αστυνομία και έχουμε πρόβλημα μερικές φορές. Γυναίκες να κάτσουν σε ένα παγκρίτιο 27.000 θέσεων, να κάτσουν διασκοπισμένοι. Και έχουμε πρόβλημα. Τώρα μπήκανε 80 άνθρωποι στις κερκίδες που φώναζαν συνθήματα. Ιωνικός, ποιοι είναι αυτοί οι ηλεκτρολόγοι, ήταν του σταδίου, καθαριστές, δεν ξέρω τι ήταν. Το πρωτόκολλο τι λέει? Ναι. Η αστυνομία πώς τους αφήνει αυτούς? Ναι. Οι παρατηρητές γιατί δεν κάνουν την έκθεσή τους? Αν τη δω την έκθεση, είδα έκθεση αστυνομίας που είναι καθαρή. Οκ, ένας αθλητικός δικαστής με τι να αποφασίσει? Με μια κενή έκθεση αστυνομίας να πει τι? Μου το είπα ο Εργοτέλης. Δεν θα τιμωρηθεί ποτέ κανένας. Να ρωτήσω κάτι, επειδή αναφέρεστε ότι όλο αυτό το καθεστώς άσκησε και ιδιαίτερη πίεση στο διαιτητή της αναμέτρησης για να πάρει κάποιες αποφάσεις που συζητήθηκαν πάρα πολύ. Θεωρείτε δηλαδή ότι όλη αυτή η καταστρατήγηση του πρωτοκόλλου και όλες αυτές οι εικόνες που είδαμε και στην Νεάπολη και που τις έχουμε δει, δεν είναι η πρώτη φορά που τις είδαμε στο φετινό πρωτάθλημα της Super League 2, ειδικά με τον Ιωνικό, και το είπαμε και χθες με τον κύριο Σπανό. Δηλαδή, είχαμε δει εικόνες αντίστοιχες και στα Χανιά. Θεωρείτε εσείς ως Εργοτέλης, ως Γιώργος Τουτζάρης, ότι αλλοιώθηκαν οι αγωνιστικές, οι βαθμολογικές ισορροπίες στο πρωτάθλημα? Δηλαδή, ότι ο Ιωνικός δεν ανέβηκε δίκαια στην Super League? Κοιτάξτε, εγώ δεν θα μιλήσω γενικά για το πρωτάθλημα και αν ανέβηκε δίκαιο ή άδικο, και ούτε θέλω να υποβαθμίσω την προσπάθεια των παικτών και των προπονητών και της διοίκησης του Ιωνικού. Τα στιγμά, γιατί το είπαμε χθες αυτό για την Ελλάδα, έχουμε μάθει να τα ισοπεδώνουμε όλα. Ο πρώτος είναι πρώτος. Εμείς κάνουμε εικασίες από εκεί και ύστερα. Μπορεί και τα λάθη του Φωτιά να μην γινόταν να κέρδιζε ο Ιωνικός πάλι. Mm-hmm. Δεν συζητάω εγώ κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Δεν θα ακούσετε ποτέ, σας το ξαναλέω από μένα, να υποβαθμίζω την νίκη κάποιου αντιπάλου. Mm-hmm. Εγώ έδωσα συγχαρητήρια στον κύριο Σπανό και μπορεί να σας το επιβεβαιώσει, και στον κύριο Τσιριγότη μετά το τέλος του μάτς. Γιατί έτσι επιβάλλει ο νικητής να δέχεται συγχαρητήρια. Τώρα, αν δεν δέχονται κάποιοι άλλο νικητή, είναι άλλο Παπαευαγγέλου. Δεν ξέρω τι θα γινόταν σε ανάλογη αντίθετη περίπτωση. Εγώ όμως όφυλα από την αρχή μου να κάνω αυτό που έκανα. Ποιος θεωρείτε ότι θα έπρεπε να ήταν ο ρόλος της Λίγκας, έτσι ώστε, στην οποία ήσασταν και εσείς μέλος, για να μην έχουν γίνει πράγματα όπως αυτά που μπορεί να περιγράφετε εσείς τώρα? Ποιος θα ήταν ο ρόλος? Η Λίγκα έχει παρατηρητές. Και ειδικά σε αυτά τα παιχνίδια έχει και παρατηρητή εξέδρα, ο οποίος καταγράφει τα άτομα που είναι στην εξέδρα. Τώρα, αν βάλετε εσείς τον εαυτό σας, είστε ένας παρατηρητής, ο οποίος παίρνει 60, 70, 50 ευρώ, δεν ξέρω και εγώ πόσα θα παίρνει, για να κάνει τη δουλειά του και να καταγράφει, πιστεύετε στο νόχλο που μπήκε μέσα μπορούσε να κάνει ένας άνθρωπος κάτι και να του πει, παιδιά, βγείτε έξω, ή να φωνάξει την αστυνομία, όταν η αστυνομία του αφήνει να πει, βγείτε έξω? Ο Εργοτέλης δεν μπορούσε να κάνει. Να πει ότι από τη στιγμή, παιδιά, που καταστατηγείται το πρωτόκολλο που έχουμε υπογράψει εμείς δεν ξεκινάμε το παιχνίδι, να πάει στο διαιτητή και στον παρατηρητή. Ναι, θα μπορούσε. Γιατί δεν το έκανε? Θέλατε να βάλουμε εμείς φωτιά σε ένα παιχνίδι, στο οποίο δεν μπορεί να τη σβήσει η αστυνομία. Με το φωτιά διαιτητή. Βέβαια. Εγώ σας θέτουμε όλα τα ερωτήματα που έχουν όλοι
απλή φίλαθλη, δηλαδή καταλαβαίνετε τι σας λέμε. Δηλαδή... Δίκιο έχετε σε αυτό, αλλά θεωρώ πως αν κάποιος κάποια στιγμή δεν πάρει αυτήν την πολύ βαριά σε εισαγωγικά απόφαση να ταρακουνήσει λίγο πιο πολύ τα νερά, ενδεχομένως και να μην αλλάξει και τίποτα. Ξέρετε, είναι μια ερώτηση που έχουμε θέτουμε σε παράγοντες, σε αθλητές, σε ποδοσφαιριστές. Έχουμε δει τελικούς στο πρωτάθλημα της Basket League να διεξάγονται σε άθλιες συνθήκες. Ναι, και κάθε φορά λέγανε, θυμάμαι και τον Ομπράντοβιτς, που έλεγε ότι θα πάρω την ομάδα και θα φύγω, και ποτέ δεν είδαμε να συμβαίνει αυτό. Κανείς δεν αντιδράει. Όσο λοιπόν δεν αντιδράει κανείς, δεν βλέπουμε πώς θα αλλάξει αυτή η κατάσταση. Θα σας πω κάτι. Εάν πάω εγώ και πάρω την ομάδα και πω γίνονται αυτά που γίνονται, και ο διαιτητής δεν γράψει τίποτα και πει αποχώρησε η ομάδα του Εργοτέλη. Ναι. Ποια θα είναι η τιμωρία μου? Μεγάλη. Θα μου πούνε μετά ότι δεν κατέβηκες, μείον 6, μείον 7 από αυτό το πρωτάθλημα, από το άλλο το πρωτάθλημα, θα διαλύσω εγώ μια ομάδα για να αντιδράσω εγώ, όταν δεν αντιδράει το κράτος. Κύριε Τουτζάρη, εμείς είμαστε Εργοτέλης, δεν είμαστε Ολυμπιακός. Ναι. Ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε ο Άρης, ούτε η ΑΕΚ. Άρα, εφόσον... Αυτό είναι μια πικρή αλήθεια. Έτσι, όταν ακούσατε, γιατί έγινε πολύ λόγος και πολύ μεγάλη κουβέντα την προηγούμενη εβδομάδα που ο κύριος Χαρδαλιάς είπε ότι θα διακόψω το πρωτάθλημα, ποιες ήταν οι σκέψεις δικές σας που γνωρίζετε πώς είναι η κατάσταση από μέσα? Τη στιγμή δηλαδή που λέω ότι το κράτος δεν παίρνει απόφαση, αλλά έρχεται και ο κύριος Χαρδαλιάς και λέει αυτό που είπε. Σας ακούστηκε άδικο, πολύ βαρύ? Ενδεχομένως μια λύση. Ακούστηκε βαρύ, γιατί είναι απλό, ρε παιδιά. Είναι απλό. Η αστυνομία ζητάει τις λίστες και δεν μπαίνει κανένας. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Γενικά, δεν ανοίγουν οι πόρτες μόνες τους με Κυπρί. Δεν ανοίγουν, πατάς το κουμπί και ανοίγει. Από όσο είμαι εγώ σε θέση να γνωρίζω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, η αστυνομία είναι υπεύθυνη για την τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου. Δηλαδή στην αστυνομία, όπως λέτε και εσείς τώρα, την αστυνομία παραδίδονται. Και να σας πω και κάτι. Και η αστυνομία είναι η μόνη που μπορεί να επιβάλλει. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να πάει κάποιος παράγοντας οποιασδήποτε λίγκας. Ούτε security. Να πέσουν 100 κανίβαλοι από πάνω του και να μπορεί να κάνει κάτι. Μόνο ο αστυνομικός μπορεί να αντιδράσει. Και προσέξτε, επειδή το έχουμε πει πολλές φορές, οι αστυνομικοί δεν πάνε τζάμπα στα γήπεδα. Πληρώνονται. Η κάθε λίγκα, κύριε Τζουτζάρ, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ένα πολύ σημαντικό μέρος των εσόδων της το δίνει στην αστυνομία. 10%. Οι λίστες αυτές όμως δεν φτιάχνονται από την κάθε ομάδα κάθε φορά? Φυσικά. Άρα ο πρώτος έλεγχος και η πρώτη περιφρούρηση της ομάδας, του αγώνα, του πρωταθλήματος γενικότερα, πρέπει να γίνεται από την ίδια την ομάδα. Το πρωτόκολλο λέει 10 άτομα, έλεγε. Ναι. 10 άτομα είναι δύσκολο να ελεγχτούν. Όποιοι και αν είναι αυτοί. Αν είναι 10 κανίβαλοι, ας είναι. Είναι εκεί πέρα ένας μετρημένοι, ένας και κάθονται. Εδώ πάνω από τον πάγκο μας, όταν ξεκίνησε το παιχνίδι, είχε 6 αστυνομικούς με ασπίδες. Πάνω από τον πάγκο μας και κανένας άλλος. Ξαφνικά γυρίζω σε μια φάση μετά τον γκολ μας και είναι γεμάτο κόσμος. Και οι αστυνομικοί κάθονται, πήγαν πάνω. Δηλαδή, αν ήθελε ο αστυνομικός, η αστυνομία να μας προστατεύσει, δεν θα ήταν εκεί πέρα. Θα άφηνε κανένα. Πιστεύετε, ρε παιδιά, ότι μπορεί, αν θέλει η αστυνομία να κάνει κάτι, υπάρχει κανείς που μπορεί να κουνηθεί? Ναι. Κύριε Τουτζάρη, ποια είναι η επόμενη μέρα που ξημερώνει και για τον Εργοτέλη και για τη Λίγκα και για εσάς προσωπικά? Γιατί εμείς ακούμε τουλάχιστον έναν άνθρωπο πολύ απογοητευμένο. Έναν άνθρωπο που έχει επιλέξει και ένα σύλλογο που έχει επιλέξει να ακολουθήσει ένα λίγο διαφορετικό δρόμο, εγώ θα τον πω. Δηλαδή, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι στα καφενεία και στα παρασκήνια, ξέρετε, και στα δημοσιογραφικά γραφεία, οι περισσότερες ομάδες μικρομεσαίες στην Ελλάδα εντάσσονται σε ένα άρμα. Είτε αυτό είναι κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μαύρο, άσπρο. Γενικά τα τελευταία χρόνια και με το νέο διοκτησιακό καθεστώς για τον Εργοτέλη, δεν έχω ακούσει έτσι παρασκηνή ο Λάγνος να σας εντάσσουν κάπου. Μου φαίνεται ότι ακολουθείτε μια ξεχωριστή μοναχική πορεία. Με το χέρι στην καρδιά, θεωρείτε ότι το πληρώσατε φέτος το πρωτάθλημα? Ότι είστε έτσι κάπως ένα ανεξάρτητο γαλατικό χωριό? Το πληρώσαμε στο τελευταίο μάτι. Ναι. Γενικά, σε όλη τη διαδικασία αυτή των 4 χρόνων που είμαι στο κεφάλι του Εργοτέλη με τον ιδιοκτησιακό καθεστώς του κυρίου Σάμι, δεν αισθάθηκα πουθενά την πίεση αυτή σε τόσο μεγάλο βαθμό ώστε να είναι απαραίτητη η ένταξη, όπως είπατε, σε κάποιο άρμα. Έχω δηλώσει με όλους τους τρόπους και σε όλους τους τόνους ότι η δική μας δουλειά είναι να μιλάμε για ποδόσφαιρο, και αυτή τη στιγμή εμένα με στεναχωρεί το ότι δεν έχετε στη θέση μου τον κύριο Ταουσιάνη ή κάποιον ποδοσφαιριστή της ομάδας να μιλάτε για το ποδοσφαιρικό σκέλος του παιχνιδιού, γιατί κάναμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και παρουσιάζαμε πάρα πολύ καλό θέαμα σε αρκετά παιχνίδια και κάθομαι μιλάω εγώ ξανά για την αστυνομία, για τη Λίγκα,
για τις αρμοδιότητες των παρατηρητών και όλες αυτές τις ιστορίες που αφορούν περισσότερο αστυνομικό ρεπορτάζ παρά αθλητική εκπομπή. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά αυτό είναι μια κατάρα δικιά μας των αθλητικών συντακτών, ξέρετε. Γιατί και εμείς για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ και για βόλεϊ θέλουμε να. Αλλά ποιος μας αφήνει. Τη μία είμαστε στα πρωτοδικεία, την άλλη είμαστε σε αστυνομικά γραφεία. Αυτό ακριβώς λέω. Επειδή αναφερθήκατε στον ιδιοκτήτη, στον χρηματοδότη, τον κύριο Σάμι, είχα διαβάσει μια συνέντευξη την εποχή του κορονοϊού στη Live Sport που λέγατε ευτυχώς που αυτός ο άνθρωπος δεν είναι εδώ. Φοβάστε ότι όλες αυτές οι συνθήκες μπορούν να τον αποθαρρύνουν και να τον απογοητεύσουν? Κοιτάξτε, δυστυχώς ήταν εδώ στα play-off. Εκεί είπα ευτυχώς που δεν είναι εδώ, δυστυχώς τα play-off ήταν κακό εδώ αυτό. Πέρα και έβλεπα από την τηλεόραση όμως όλα τα παιχνίδια, γιατί αισθάνεται μεγάλη πίεση όταν βλέπει τα παιχνίδια από κοντά και αυτό δεν θέλω να παρακολουθεί πολύ τέτοια παιχνίδια υψηλής έντασης και ειδικά σε περιβάλλον όπως το χθεσινό που δεν ήξερα αν μπορώ και να τον προστατεύσω επακριβώς, γιατί δεν καταλαβαίνει και την ελληνική πραγματικότητα πολλές φορές. Δεν ξέρω, παρότι είχε τρελαθεί με αυτό που είδε προχθές, η διάθεσή του παραμένει σε πολύ καλή, είναι πάρα πολύ καλή όσον αφορά τον Εργοτέλη και θα ταξιδέψω τώρα από εβδομάδα στην Αίγυπτο για να συζητήσουμε και το πώς θα κινηθούμε στην επόμενη χρονιά και να κάνουμε τον προγραμματισμό της ομάδας. Είναι ένας άνθρωπος που δεν απογοητεύεται εύκολα και δεν τα παρατάει εύκολα. Συνολικά η άποψή σας για το φετινό πρωτάθλημα, γιατί αν διαχωρίσουμε λίγο το αγωνιστικό. Συγγνώμη, με συγχωρείτε και να απαντήσω και σε ένα φίλο που λέει ο φίλος Διονύσης Αλέξανδρε, σ' αρέσει να ανεβαίνει μια ομάδα Super League με τρόπο τραπουκισμού σαν τον Ιωνικό και τη Ζούγκλα που υπήρχε στο πρόσφατο παιχνίδι? Παιδιά, τι να μ' αρέσει. Το παλεύω αυτά τα φαινόμενα προσωπικά, τα παλεύω δημοσιογραφικά εδώ και 25 χρόνια. Αλλά τα παλεύω απέναντι προς όλους. Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα φαινόμενα και με πολύ, πολύ έντονη υποκρισία. Όταν βλέπουμε τέτοια ατμόσφαιρα που πρωταγωνιστεί η δική μας ομάδα, είναι όλα καλά και έλα μωρέ δεν έγινε και τίποτα, εκκλησία ήταν το γήπεδο. Όταν τα κάνουν οι αντίπαλοι μας εμάς, γίνεται ζούγκλα. Η υποκρισία με ενοχλεί. Όχι, αυτά τα φαινόμενα, έχω ξαναπεί, παραπέμπουν μόνο σε χώρα αθλητική που πρωταγωνιστούν κανίβαλοι και όχι άνθρωποι. Και εγώ κρατάω πάρα πολύ, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική, κύριε Τουτζάρη, η φράση σας που δείχνει και μια νοοτροπία που λείπει πάρα πολύ από τον ελληνικό αθλητισμό. Θα μπορούσατε σήμερα να είχατε βγει, να πείτε με οργή, με παράπονο, ότι δεν άξιζε ο Ιωνικός, δεν έκανε ο Ιωνικός κτλ. Και είπατε μια φράση που εγώ την κρατάω, το να βγαίνει ένας παράγοντας ομάδας που αποτελεί και θύμα ενός περιστατικού και να διαχωρίζει το εξωαγωνιστικό με το αγωνιστικό και να λέει ότι εγώ πήγα και έδωσα συγχαρητήρια στους αντιπάλους μου, γιατί όλα τα άλλα είναι υποθέσεις, κάτι που ξέρετε στην Ελλάδα φτιάχνουμε πολλές εικονικές πραγματικότητες με βάση αυτό που μας βολεύει. Πραγματικά σας τιμά και εσάς και τον Εργοτέλη ως σύλλογο και θέλω να το επαναλάβω για άλλη μια φορά δημόσια. Αλλάζει αυτή η κατάσταση. Τι χρειάζεται γιατί για να μπορέσει να αλλάξει? Είχαμε και ένα πρωτάθλημα φέτος στην Super League 2. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολύ ανταγωνιστικό, είπαμε και χθες ότι βρέθηκαν στην πρώτη θέση ακόμα και τέσσερις ομάδες. Η δικιά σας ομάδα, ο Εργοτέλης, για μεγάλο διάστημα ήταν στην πρώτη θέση. Πώς μπορεί λοιπόν πώς μπορούν τα καλά του πρωταθλήματος να θωρακιστούν εν ώψη της επόμενης σεζόν και να περιοριστούν τα αρνητικά που είδαμε? Κοιτάξτε, όσον αφορά αυτό που με ρωτήσατε για το πώς είδα το πρωτάθλημα. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο είχε πάρα πολύ καλές ομάδες που ανταγωνίστηκαν μέχρι τέλους για τον τίτλο και πιστεύω ότι με λίγη τύχη θα μπορούσαν και τα Χανιά να είναι πολύ κοντά στην κατάσταση που ζήσαμε κι εμείς, γιατί ήταν μια πολύ καλή ομάδα και αυτή και πήγανε πολύ μακριά στο τέλος. Ήταν ο Διαγόρας που έκανε την προσπάθειά του και έφτασε εκεί που έφτασε και είναι άξιος συγχαρητηρίων και εκεί πέρα. Υπήρχε η Παναχαϊκή η οποία έτρεξε ένα project το οποίο ήταν πολύ φιλόδοξο, αλλά μερικές φορές χρειάζεται και ο χρόνος ώστε να μπορέσουν να οριμάσουν οι συνθήκες. Και υπομονή. Και υπομονή που δεν υπάρχει στην Ελλάδα, δυστυχώς. Και γενικότερα ήταν ένα πρωτάθλημα, ακόμα και οι ομάδες που ήταν στα κάτω πατώματα, ήταν ομάδες ανταγωνιστικές και παρουσίασαν και αυτές καλό θέαμα και έδωσαν ένα δικό τους χρώμα στο ποδόσφαιρο, μια που οι περισσότερες ομάδες που ήταν ψηλά χάσανε βαθμούς από τις ομάδες που ήταν χαμηλά. Ήταν ένα εγκλέζικο πρωτάθλημα,
θα το έλεγα εγώ σε πολλές περιπτώσεις. Και το καταλαβαίνετε εύκολα όταν δείτε ότι από τους 27 αγώνες το μάξιμο μπορείς να πας στην 81 βαθμοί και ο πρωταθλητής ήταν στους 54. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι χάθηκαν πάρα πολλοί βαθμοί. Ναι. Τώρα τι μπορεί να γίνει για να προχωρήσουμε. Βασικά δεν ξέρουμε πώς θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα πάλι. Εντάξει, μια αναδιάρθρωση έχουν πει που θα γίνει. Δεν είναι και τίποτα. Κάθε καλοκαίρι μια αναδιάρθρωση. Κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή θα μάθετε κι εσείς που θα παίζετε. Εγώ θα πάω στην Αίγυπτο την άλλη εβδομάδα και είχα 4 ερωτήματα. Πότε ξεκινάμε, ποιο θα είναι το format, πόσοι ανεβαίνουν, πόσοι πέφτουν. Τι να του πω εγώ του ανθρώπου. Όταν γυρίσετε από την Αίγυπτο, μπορεί και να έχετε μάθει. Εγώ λέω το εξή. Να αφαιρέσουμε λίγο το χαρακτηρισμό αγγλικό που είπατε για το πρωτάθλημα. Γιατί θα μας κυνηγάνε οι Άγγλοι. Όχι, την άποψη του. Εννοείται, κατάλαβα. Πλάκα κάτω. Του ανταγωνισμού εννοείται. Πλάκα κάτω. Γιατί ειδικά σε όλα τα υπόλοιπα, η σχέση της Ελλάδας με την Αγγλία στο ποδόσφαιρο είναι πραγματικά έτη φωτός. Κύριε Τουτζάρη, εγώ θα. Το πρωτάθλημα, να πω και να τελειώσω για να μην καταχραστώ το χρόνο σας, ήταν ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι αξίζει στις ομάδες να συνεχίσουν. Όπως είναι και να μην τελειώσουμε ένα πρωτάθλημα που άρχισε να δουλεύει και να λειτουργεί με όρους ανταγωνισμού και να προκαλεί το ενδιαφέρον του κόσμου, να το διαλύσουμε ξανά ώστε να κάνουμε μια αναδιάρθρωση η οποία έχει σκοπό μετά από 3 χρόνια να επανέλθουμε σε αυτό το φορμάτ. Δηλαδή αυτό είναι μόνο στην Ελλάδα μπορεί να γίνει αυτό. Έχεις μια κατάσταση, την πας πίσω 3 χρόνια για να την ξαναφέρεις εκεί που είναι. Sorry, εγώ δεν μπορώ να το αντιληφθώ και νομίζω ότι καλά θα κάνουν αυτοί που το σκέφτονται αυτό το project της αναδιάρθρωσης να το ξανααναθεωρήσουν και να σκεφτούν πιο ήρεμα για το πώς θα γίνει το πρωτάθλημα και της Super League 2 καλύτερο και της Football League καλύτερο και των παρακάτω κατηγοριών καλύτερο, μια που έχουμε και τη χρηματοδότηση από φέτος που είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση και μια μεγάλη βοήθεια του κράτους στο ποδόσφαιρο, πώς θα το κάνουμε καλύτερο και όχι να το χειροτερεύσουμε ώστε να γίνει καλύτερο. Κύριε Τουτζάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλή ξεκούραση. Και η ευχή μας είναι να μην. Να λυθούν οι απορίες για το επόμενο πρωτάθλημα, πώς, πότε και με ποιον τρόπο. Και μακάρι να είναι πολύ πιο ήρεμο και με καλύτερο θέαμα από το φετινό. Και εγώ θα πω και το πείσμα και η θέληση για ένα καλύτερο ελληνικό ποδόσφαιρο να επικρατήσουν τις όποιας απογοήτευσης υπάρχει. Να είστε καλά, κύριε Τουτζάρη. Ευχαριστούμε πολύ.